Έρχεται σύμφωνα με ελληνικά μέσα μαζική ενημέρωση και ρεπορτάζ της Γεωργίας Γαρατζιώτη στο Open το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Harry Truman την Αλεξανδρούπολη, το οποίο βρισκόταν μεταξύ Αϊστράτη και Λίμνου. Η πορεία του αμερικανικού αεροπλανοφόρου σηματοδοτεί ένα νέο ψυχρό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσία, ο οποίο έχει μεταφερθεί πλέον στο Αιγαίο και τα στενά του Βοσπόρου. Υπενθυμίζουμε σε ρουμανικά και άλλα αεροδρόμια βρίσκονται αμερικανικά αεροσκάφη F-18 και F-35 που υλοποιούν αέριες περιπολίες. Την ομάδα μάχης του αεροπλανοφόρου αποτελούν το καταδρομικό USS San Jacinto και τα αντιτορπιλικά USS Brainbridge, USS Cole, USS Gravely και το USS Jason Tanam, ενώ έχει ενταχθεί σε αυτή και η φρεγάτα Fridge of Nansen. Το Αμερικανικό αεροπλανοφόρο έχει εκτόπισμα 103.000 τόνων, αναπτύσσει ταχύτητα 30 κόμβων και κινείται με ισχύ που δίνουν οι δύο πυρηνικοί αντιδραστήρε του. Το μήκο του αγγίζει τα 333 μέτρα, το πλάτο του τα 78, ενώ το ύψο του φτάνει τα 74 μέτρα. Η έκταση του καταστρώματό του ξεπερνά τα 4,5 στρέμματα. Το USS Harry Truman μεταφέρει 90 μαχητικά αεροσκάφη όλων των τύπων ενώ διαθέτει 2.500 καμπίνες, με δυνατότητα παραμονή 6.500 στρατιωτικού προσωπικού. Σε άρθρο μα πριν μερικού μήνε, Είχαμε αναφέρει ότι το Αιγαίο θα αποκτήσει τρομερή σημασία σε ενδεχόμενη κλιμάκωση τη άλιαση Ρωσία-Ουκρανία. Ο Ρώσο στρατιωτικό εμπειρογνώμονα Γιούρι Νετκάτσεφ είχε αναφέρει ότι για να υποστηρίξουν όμω στρατιωτικά την Ουκρανία τα Αμερικανικά αντιτορπιλικά δεν χρειάζεται να εισέλθουν στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτά τα πλοία είναι εξοπλισμένα με πυράβλου AGM 109E -Ε, Tomahawk Block 4 τύπου Cruise με εμβέλεια 2.400 χιλιόμετρα, οι οποίοι είναι ικανοί να διασχίσουν ολόκληρη τη Μαύρη Θάλασσα και την Κρυμαία για να χτυπήσουν στον Ντόνετσκ. Με λίγα και απλά λόγια, ο ίδιο είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι το Βόρειο Αιγαίο, σε ένα πιθανό σενάριο ραγδαία αναβάθμιση των εντάσεων στην Ανατολική Ουκρανία και την Κρυμαία, θα διαδραματίσει τρομερά σοβαρότατο ρόλο δεδομένε και τη συνθήκη του Μοντρέ και των περιορισμών στα στενά του Βοσπόρου. ΝΑΤΟ και Ρωσία προετοιμάζονται για ένα ισχυρότατο μπραντεφέρ στην περιοχή μα ενώ οι Τούρκοι σχεδιάζουν τον επόμενο μήνα πιθανότατα έρευνε στην Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργώντα μια πραγματικά καυτή περιοχή σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.